Να δούμε τι γίνεται. Με αυτό το θρίλερ τη σύλληψη πρώτα απ' όλα, Μαρία, και μετά να μας πεις και τι λέει και ο τουρκικός τύπος για τους G7, για τη σύνοδο, για τον Οκτάι, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Για πες. Το Σάββατο ξαφνικά λοιπόν βλέπουμε εδώ στον τουρκικό τύπο να βγαίνουν κάποιες πληροφορίες για έναν Έλληνα κατάσκοπο, Έλληνα πράκτορα, ο οποίος συνελήφθη εδώ στην Τουρκία. Στην αρχή δεν είχαμε καμία πληροφορία, τίποτα, απλά μόνο την κατηγορία. Ότι ήταν, συνελήφθη κάποιος Έλληνας, ο οποίος μάλιστα συριακής καταγωγής, ελληνική θαγένεια είχε αυτός ο άνθρωπος, με την κατηγορία λοιπόν της κατασκοπίας. Αργότερα, στη διάρκεια της ημέρας, μαθαίνουμε και από ελληνικούς διπλωματικούς κύκλους βέβαια, ότι αυτή η ιστορία είναι πάνω από ένα μήνα, δηλαδή τον είχαν συλλάβει αυτόν τον Αμάρα Μπάρα, όπως είναι το όνομά του, τον είχαν συλλάβει πάνω από ένα μήνα στον Γκαζίαντεπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Όχι εδώ στην Κωνσταντινούπολη, ούτε στην Άγκυρα, σε μια επαρχία που είναι κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Εκεί λοιπόν τον συνέλαβαν το 19 Μαΐου, το βράδυ της 19 Μαΐου. Οι ελληνικές διπλωματικές αρχές είχαν απευθύνει 8 διαβήματα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί χαρακτήριζαν αυτήν την υπόθεση απαγωγή. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από τις τουρκικές αρχές γιατί είχε συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, με ποια κατηγορία κτλ., έκαναν λόγο για απαγωγή. Μάλιστα, είχαν κάνει και καταγγελία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για απαγωγή Έλληνα πολίτη στην Τουρκία. Σήμερα τώρα ερχόμαστε στο σήμερα, γιατί σήμερα απασχολεί αυτό το θέμα πάλι τον ελληνικό τύπο. Βέβαια μας κάνει εντύπωση, όπως κάνει εντύπωση και γενικότερα στις ελληνικές αρχές, γιατί μετά από ένα μήνα και μάλιστα εν μέσω αυτή τη ελληνοτουρκική όξυνση βγαίνει αυτή η ιστορία για κάποιον. Προφανώς, παιδιά. Ναι. Σήμερα λοιπόν η Σαμπάχ εδώ, φιλοκυβερνητική εφημερίδα Σαμπάχ, λέει ότι ο Έλληνας αυτός κατάσκοπος άρχισε να κελαϊδάει. Και τι να λέει? Να λέει ότι τον συνέλαβαν καταρχάς με 10.000 ευρώ στην κατοχή του και ότι άρχισε να δίνει σημαντικές πληροφορίες τώρα, έτσι λέει. Άρχισε να δίνει σημαντικές πληροφορίες στη ΜΙΤ, παραδεχόμενος ότι έχει σχέσεις με την Εθνική Υπηρεσία Υπηρεσιών της Ελλάδας, την ΕΕΠ, ότι έστελνε στην ΕΕΠ πληροφορίες για τη συνοριακή ασφάλεια της Τουρκίας και ότι κατέθετε χρήματα για λογαριασμό της ΕΕΠ, κατέθετε χρήματα στον ΆΙΣ, στο λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, εις γνώση της ΕΕΠ. Λέει Σαμπάχ. Λέει Σαμπάχ. Κυβερνητική. Σήμερα, μετά από ένα και κάτι μήνα. Πάντως όλο αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, δεδομένων και των δηλώσεων του Οκτάι και όλες αυτές τις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας. Στον τύπο σήμερα, τον τουρκικό Μαρία, έχουν αναλυτικά δημοσιεύματα και για το τι μελιγενέστε με τις συνόδους που περιμένουμε να γίνουν. Ακριβώς. Μας κάνει λοιπόν εντύπωση ότι ξεκινάει αύριο στις 28-29 είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ναι. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε πολλά από τα πρωτοσέλιδα προκειμένου να στραφεί και η κοινή γνώμη σε πολλά ζητήματα και προς την πυγμή που πρόκειται να δώσει ο κύριος Ερντογάν, όπως αναμένεται, να δείξει μάλλον την πυγμή σε αυτήν τη σύνοδο. Έχουμε τη Μιλιέτ σήμερα, έχουμε την Αξάμ, που λένε ότι όλα τα βλέμματα θα είναι στη Μαδρίτη και ότι ξεκινάει αυτή η κρίσιμο σύνοδο στην Μαδρίτη. Η Γενή Σαφάκ, μάλιστα χθες, προεξοφλεί ότι ο κύριος Ερντογάν πηγαίνει στη Μαδρίτη στη βαλίτσα του με 6 θέματα. Μεταξύ των θεμάτων αυτών, πέρα από το όχι που θα ξαναπεί κατά πάσα πιθανότητα για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Μέσα σε αυτή τη βαλίτσα λοιπόν υπάρχει και το ελληνοτουρκικό, όπου εκεί ο κύριος Ερντογάν θα πει ότι υπάρχει, σύμφωνα με τη Γενή Σαφάκ βέβαια αυτά, και θα δούμε στο τέλος αν θα το κάνει, αν θα το κάνει. Αλλά βέβαια η Γενή Σαφάκ μπορώ να πω ότι πολλές φορές προαναγγέλει τη μελιγενέστε. Αλλά τι λέει λοιπόν, ότι θα καταγγείλει παράνομη κατοχή των νησιών από την Ελλάδα, αρκετών νησιών του Αιγαίου, και επίσης ο κ. Ερντογάν θα φίξει και τον παράνομο εξοπλισμό των νησιών. Δηλαδή και κατοχή
από την Ελλάδα και παράνομος εξοπλισμός των νησιών από την Ελλάδα και πάλι. Όσον αφορά την Ελλάδα, θα πει ο κύριος Ερντογάν αυτά τα θέματα. Και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα, όπως είναι η ένταξη, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, η στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ. Και θα δούμε βέβαια και κατά πόσο θα υπάρξουν πιέσεις, που σίγουρα θα υπάρξουν πιέσεις, υπήρχαν όλα στο διάστημα, μέσω τηλεφωνημάτων, μέσω διπλωματίας, μέσω επισκέψεων που έγιναν εδώ στην Τουρκία, προκειμένου να μεταπιστεί ο κύριος Ερντογάν για να μην κρατήσει αυτή την άκαμπτη στάση που έχει μέχρι στιγμής. Βέβαια να πούμε ότι βασική προτεραιότητα του κυρίου Ερντογάν θα είναι να συνοδηθεί με τον Τζο Μπάιντεν, τον Αμερικανό Πρόεδρο, γιατί όλοι θεωρούν ότι ο κύριος Ερντογάν, το έχουμε ξαναπεί, το βασικό του μέλημα είναι να έρθει σε επικοινωνία με τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν, τον Αμερικανό Πρόεδρο, και από εκεί και πέρα θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις, θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις σχετικά με την στάση που είναι να κρατήσει όσον αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ και στα υπόλοιπα θέματα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και έναν αντιπρόεδρο της Τουρκίας, τον Φουάτ Οκτάι, ο οποίος για δεύτερη φορά μέσα στο Σαββατοκύριακο μίλησε για αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών της Ελλάδας. Είπε αν δεν αποκλειστούν τα νησιά, εμείς θα προχωρήσουμε σε κάθε επίπεδο προς την αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Μίλησε πάλι για το Καστελόριζο που είναι κάτω από τη μύτη μας, όπως είπε. Και δεν μπορεί να έρχεται η Ελλάδα και να παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας, υποστήριξε ο κύριος Οκτάι. Και από έχουμε κοντά λοιπόν και ο Κιλιτσδάρογλου, Μαρία. Πριν αν βγούμε εμείς κυβέρνηση, ο Κιλιτσδάρογλου, θα τους δείξουμε τι θα τα κάνουν τα όπλα στα νησιά, να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και αυτό ήταν το εντυπωσιακό χθες, που ενώ βλέπαμε έναν Κιλιτσδάρογλου και μια αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά να τσιγοντάρει, το γνωρίζαμε αυτό, να τσιγοντάρει τις θέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα στο θέμα της Ελλάδας. Βλέπουμε ξαφνικά έναν Κιλιτσδάρογλου χθες που να βγαίνει πολύ πιο μπροστά και να λέει θα δείτε τι θα γίνει όταν έρθουμε εμείς στην εξουσία όσον αφορά αυτά τα όπλα που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά. Ναι, για μία φορά. Που καταλαβαίνουμε ότι έχει ανέβει αυτό το θέμα της Ελλάδας πάρα πολύ. Έχει καταφέρει ο κ. Ερντογάν να αλλάξει την ατζέντα και να αλλάξει και την ατζέντα της αντιπολίτευσης που μέχρι χθες, ας πούμε, φώναζε για την οικονομία. Τώρα έχουμε και δηλώσεις για το θέμα το ελληνικό. Ότι δεν τολμά.